μαθαίνει, ας πούμε, κανείς. Τι σου έμαθε η προπονήτριά σου στην αρχή, για να δούμε. Στην αρχή μου μάθα πώς να κρατάω τη ρακέτα. Ναι. Και μετά μου μάθα τις πρώτες μου κινήσεις. Ωραία. Για πες μου και εμένα, λοιπόν, πώς κρατάνε τη ρακέτα. Ορίστε, την πήρα. Όχι. Όχι έτσι. Έλα από εδώ κοντά μου λίγο να μου τα δείξεις στην αρχή και μετά θα πας απέναντι. Να είσαι ένας καλός προπονητής. Λοιπόν, βάζουμε διάπες το δίχτυ εδώ πέρα. Ποιο δίχτυ? Το από ποιο χέρι κρατάς ρακέτα. Μα ποιο λες δίχτυ? Α, το δίκτυ. Ναι, παιδί μου, βάζουμε το δίχτυ. Και το αντίχειρα το βάζεις εδώ πέρα. Το αντίχειρα εδώ, ναι. Ναι, και το δίχτυ εδώ. Έτσι, ναι. Ναι, το δίχτυ εδώ γιατί τον βάζουμε? Για όταν κάνουμε έτσι να μην πετυχαίνει το δάχτυλο. Θα κάνω και έτσι? Ναι. Με το πρώτο μάθημα τα έκανες αυτά? Όχι. Α, εντάξει. Εντάξει, γιατί αρχίζει και με τρομάζει. Έλα κοντά μου να μου πει. Λοιπόν, όταν θα πετάξει εσύ τον μπαλάκι, έχει άλλο όνομα τον μπαλάκι του πινκ-πονγκ? Όχι, μπαλάκι. Ντόινγκ ξανά. Δηλαδή, πραγματικά με έχει βγάλει νοκάουτ ο μικρός. Ναι. Όταν λοιπόν εσύ θα πετάξει τον μπαλάκι, εγώ έχει σημασία αν θα σου την ανταποδώσω έτσι την παλιά ή έτσι? Όχι. Ανάλογα τι κινήσει κάνει. Μπορεί να κάνει έτσι διάφορε κινήσει. Πολύ ωραία. Έχουν ονομασία αυτά, δηλαδή όταν το χτυπά. Πώ λέγεται το έτσι? Αυτό λέγεται κόντρα drive. Το άλλο πώς λέγεται, κόντρα πλακέ? Κόντρα ρεβέρ. Πώς, κόντρα ρεβέρ. Ρεβέρ. Ωραία, για πήγαινε από εκεί να... να σου πω, μη μου κάνεις αυτά που κάνεις τώρα με την προπονητριά σου, τσακατσούκα, τσακατσούκα. Να δούμε λίγο έτσι απλά. Έρχεται κάποιος και δεν θέλεις να τον φοβήσεις. Θέλεις να τον κάνεις παρέα σου στο πινκ-πονγκ. Δεν θες να σου φύγει, να πει δεν ξαναπαίζω μαζί του, παίζει πολύ δυνατά. Απήρες και δύο μπαλάκια. Ναι. Για δείξε μου, παιδί μου, πώς το κάνεις. Κάνουμε έτσι. Και βαράει κι άλλος. Με το δεξί πόδι πίσω. Ποιο? Το δεξί πόδι λίγο πίσω. Έτσι. Λίγο έτσι. Έτσι. Και μετά κάνουμε έτσι. Έτσι, παιδί μου, ή έτσι? Έτσι, έτσι. Απ' την άλλη. Όχι τόσο. Πιο λίγο. Πιο λίγο. Εκεί. Εκεί. Τη μαμά σου την έμαθες? Όχι. Πώς τα μάθεις εμένα? Για προχώρα να δούμε. Παιδιά, το μάθημα δεν γίνεται με τη μία έτσι, μισό λεπτάκι. Μπορεί να έρθει μέσα η κυρία Τσικούρα που είναι η προπονήτριά του. Εμί, για να δούμε λίγο κανονικά πώς παίζετε με τα πόδια πίσω μπρος, με τις κινήσεις σας, τις πολύ ωραίες. Καλώς μας ήρθες. Χαίρετε. Είσαι μικρό κορίτσι, εσύ πόσα χρόνια ασχολείσαι με το πινκ-πονγκ? 15. Εσύ πώς ξεκίνησες? Τυχαία. Τα είχα κάνει όλα τα αθλήματα. Όλα? Ναι. Αθλήτρια είσαι? Ναι. Τι αθλήτρια? Αθλήτρια του πινκ-πονγκ. Όχι, μου είπες τα έχω κάνει όλα. Α, είχα κάνει στίβο, τα κλασικά, ενόργανη, μπαλέτο. Αλλά το πικ-πονγκ πιστεύω ότι σε κερδίζει. Ωραία. Για πάμε να, έτσι, λοιπόν, να δω πώς παίζετε οι δυο σας. Πάμε. Μην έρθει καμία. Α, μην έρθει καμία. Πού να πάω, δεν έχω και μέρος. Εδώ. Πάμε. Όχι, εντάξει, μην φοβάστε. Ας πάω μακριά να είμαστε σίγουροι. Πάμε. Πάμε, Μίτσο. Μπράβο. Όχι, συγγνώμη. Μπράβο, παιδί μου, ένα χειροκρότημα. Καταπληκτικό. Και παίζει ένα χρόνο, είπε. Σχεδόν. Τρομερό. Σχεδόν. Με τα μαθήματά του πώς πάει, για πες μου, σου μιλάει καθόλου για τα μαθήματα ή μόνο για πινκ-πονγκ? Είναι κανόνας. Πρώτα το σχολείο και μετά όλα τα άλλα. Κατάλαβα. Έτσι πάει. Ναι, ναι. Εσύ πώς ήσουν όταν το έκανες, γιατί σου κατάλαβα και εσένα έχει τρελαθεί με το πινκ-πονγκ. Ναι. Πάντα έβαζα πρώτα το σχολείο. Σπουδάζω στη βιολογία. Και συγχρόνως παίζω. Πολύ ωραία μας τα λες. Μπράβο, Έμι μου. Σε ευχαριστούμε πάρα καλά. Πολύ. Να ευχαριστήσω τον μικρό μας Δημήτρη που ήρθε σήμερα να μας δείξει το αγαπημένο του άθλημα που είναι πολύ δυνατός. Και εγώ, παιδί μου, πρέπει να κάνω τουλάχιστον εντατικά μαθήματα για να παίξω έστω και μια φορά μαζί σου εδώ. Αλλά είσαι ωραίος. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάτι που σας αφορά. Για την όποια επικοινωνία θέλετε μαζί μας, δείτε πώς.